Επειδή παλιά δεν είχαμε ούτε κουζίνες, ούτε πετρογκάζ, ούτε τίποτα, όλος ο κόσμος του Καβουσίου, οι οικογένειες τέλος πάντων, μαγειρεύαν παραστιές ή εξοχικές παραστιές ή ακόμα και μέσα στα τζάκια, στα σπίτια, στα μονόσπιτα τα οποία ζούσαν τότε, εντάξει. Από εκεί και πέρα, από εμάς τους παλιούς, έχει μείνει το έθιμο και μας αρέσει, διότι καταρχήν είναι μια ιεροτελεστία και δεύτερον το φαΐ βγαίνει πολύ πιο νόστιμο από τις κουζίνες. Αυτό ψήναμε ένα παραδοσιακό φαγητό το οποίο το κάνανε οι γονείς μας πολύ γρήγορο και εύκολο όταν πηγαίνανε τους αγρούς, τις ελιές και διάφορα. Ήταν πολύ σύντομο διότι βάζανε κρεμμύδι, ξέρω εγώ, σκόρδο, λίγο μάραθο και μετά βάζανε τις πατάτες, ανοίγανε και δύο κουτιά τέτοια τα οποία υπήρχαν από παλιά. Κάνουμε και διαφήμιση τώρα του σαλμού. Λοιπόν, και τα ρίχνανε μέσα, έπαιρνε την οστιμιά του ψαριού, ας το πούμε έτσι, και σε μισή ώρα ήταν έτοιμο το φαΐ και το παίρνανε και πηγαίνανε στις ελιές ή οπουδήποτε στους αγρούς, ας το πούμε έτσι. Και πώς το λέτε εσείς αυτό το φαΐ? Πατάτες με σαλμό. Αυτός εδώ ο τόπος μου θυμίζει ότι καλύτερο υπήρξε στη ζωή μου με τα πολεμικά που ερχόμαστε εδώ πάνω. Ερχόμαστε εδώ πάνω με τα μικρά παιδιά πλέον, διότι το χωριό δεν μας πρόσφερε τίποτα τότε, ούτε νερό δεν είχαμε. Και ερχόμαστε εδώ, οι γονείς μας καλλιεργούσαν εδώ χάμω και περνούσαμε όλο το καλοκαίρι εδώ μέχρι που ανοίγαν τα σχολεία. Μέσα μονόσπιτα που είχαμε, τα οποία κοιμόμαστε σαν σαρδέλες ο ένας δίπλα από τον άλλο, διότι δεν είχε στα πατητήρια μέσα. Ο ένας δίπλα από το άλλο, από 6 μέχρι 10 άνθρωποι μέσα στα μονόσπιτα. Όλοι εμείς οι παλιοί αβιώτες έχουμε τρομερές αναμνήσεις από εδώ, διότι γινόταν πολύ ωραία πανηγύρια, χορεύανε επί τριήμερα και τετραήμερα συνέχεια, μια γιορτή της Παναγίας που λέγαμε και διάφορες άλλες οι οποίες υπάρχουν εδώ εξοχικά κρυσάκια. Εδώ στην Άβγο χορεύατε τριήμερα και τετράήμερα. Βέβαια. Εδώ. Συνέχεια. Είχαμε και ένα γραμμόφωνο το οποίο το έπαιζε ένας εδώ αβιώτης όλο το καλοκαίρι. Κύριε Μανώλη, σας λείπουν αυτές οι στιγμές? Να σου πω, και να μου λείπουν και να μου λείπουν, δεν υπάρχει περίπτωση να επιστραφούν αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, από εκεί πέρα απλώς μένουμε με την ιδέα να τα θυμόμαστε. Τουλάχιστον γιατί τα ζήσαμε εμείς. Σήμερα. Άλλοι δεν θα τα ζήσουν ποτέ. Το χωριό για μας είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στο μυαλό μας, στη συνείδησή μας και γενικά την κοινωνία του Καβουσίου, ας πούμε, που είναι μια αξιοθαύματη κοινωνία και όλοι καλοί άνθρωποι είναι. Ποια μαντινάδα ταιριάζει στους ανθρώπους της εδώ, στον τόπο που είμαστε, εκείνη η αγαπημένη σας, να μας την πείτε, να μας την αφιερώσετε και να κλείσουμε? Να σας την πω. Στη μέσα βρίσκει το νερό που βγάζει μόνο βδέλες και το Καβούσι, λέει, από αυτό βγάζει όμορφες κοπέλες. Τώρα καλή κακή αυτή ξέρω.